Η κούρσα διαδοχή στην Χαριλάου Τρικούπη άνοιξε και τυπικά μετά τη δημοσιοποίηση τη επίσημη λίστα των 6 υποψηφίων και τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην ανοιχτή κεντρική επιτροπή τη Κυριακή, όπου θα εξελιχθεί ένα άτυπο debate με του διεκδικητέ τη ηγεσία να παρουσιάζουν την πολιτική του πλατφόρμα. Μιλώντα στο Λασίθι και με το δημοσκοπικό αέρα τη δεύτερη θέση για το Πασόκ, ο Νίκο Ανδρουλάκη περιέγραψε το προοδευτικό στρατηγικό σχέδιο 8 στόχων που έχει ανάγκη η χώρα. Έβαλα 8 εθνικού στόχου. Που αν μας δώσει τη δύναμη ο λαός να είμαστε η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση και υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, η ζωή των Ελλήνων θα βελτιωθεί άμεσα. Και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ανατραπεί η σημερινή δύσκολη κατάσταση και η σημερινή συντηρητική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Χρέος μας η ενότητα του κόμματος, επισημαίνει η Νάντια Γιαννακοπούλου. Όλοι οφείλουμε να δεσμευτούμε στην ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μας να δεσμευτούμε ότι όποιος είναι ο ή η επόμενη αρχηγός θα πρέπει την επόμενη μέρα να διασφαλίσει την συμμετοχή όλων και όχι τον αποκλεισμό. Για τον Παύλο Γερουλάνο, ένα ανοιχτό ΠΑΣΟΚ συνδεδεμένο με την κοινωνία μπορεί να ξαναμπεί σε κυβερνητική τροχιά. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει εξουσία στις επόμενες εκλογές. Ελάτε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Ελάτε να βάλουμε ανθρώπους μας που έχουν αξία σε θέσεις ευθύνης. Και ελάτε μαζί να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Να συμφωνήσω στη διεξαγωγή debate, καλεί τους υπόλοιπους υποψηφίους η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη πως χρησιμοποιεί το μηχανισμό του κόμματος για την προώθηση μόνο της δικής του υποψηφιότητας στην προεκλογική εκστρατεία. Είναι μεγάλη ευθύνη του Προέδρου να διαχωρίσει τον ρόλο του ως Πρόεδρος και ως υποψήφιος και ως το προς που μιλάει, αλλά και το μηχανισμό του κόμματος που χρησιμοποιείται. Δεν μπορεί το κόμμα να χρησιμοποιείται προς όφελος μόνο ενός υποψηφίου. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνει debate. Πρέπει οι Έλληνες πολίτες, όλοι όσοι έχουν πρόθεση να έρθουν να ψηφίσουν στις 6 και 13 Οκτωβρίου να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις των υποψηφίων και τι πρεσβεύουν για την παράταξη, για τη χώρα και για τα προβλήματα των πολιτών. Ψηλά στην ατζέντα της υποψηφιότητάς του έχει ο Χάρης Δούκας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με ένα βίντεο στα social media παρουσίασε τις δεσμεύσεις του γύρω από τη δωρεάν δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το ΕΣΥ. Δεσμευόμαστε για την αναγέννησή του. Ενώνουμε δυνάμεις για να εγγυηθούμε δωρεάν δημόσια ποιοτική υγεία για όλους. Στις 6 Οκτώβρη σηκώνουμε ανάστημα. Υπέρ της διεξαγωγής debate δηλώνουν όλοι οι υποψήφοι με την αρμόδια επιτροπή του κόμματος να αποφασίζει για την τηλεμαχία την επόμενη εβδομάδα.